Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε αυτό το Σαββατοκύριακο και στην εκπομπή Join Us για τη σχέση του με τη μητέρα του και για τη συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά, όταν ήταν μέλος της ομάδας δημοσίων σχέσεων του γνωστού τραγουδιστή. Δεν είναι κακό και ντροπή να πούμε ότι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων είναι και PA, δηλαδή private assistant. Ναι, ναι. Μια θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 4 το πρωί με έχει πάρει ο Σάκης τηλέφωνο και μου έχει ζητήσει το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Είχα και τέτοια δουλειά. Πού το άκουσε, γιατί το την εμπιστοσύνη να το ζητήθηκε. Όχι, ήταν τότε είχαν έρθει και κάνανε πολύ παρέα με τον Λιγνάδη, τον Μαρκουλάκη, την κυρία Κούρκουλα και ήταν λίγο αυτή. Του πες ότι είναι μεγάλο βιβλίο, δε. Το ήθελε, παιδιά, το ήθελε στα αγγλικά. Εγώ πιστεύω ότι είσαι πολύ περισσότερο από αυτό, από το να έχει παστέλια στην τσάντα. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια στερεότυπα. Γιατί αναιρεί την αξία μου και το πόσο καλό είμαι ω υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων το γεγονό ότι κουβαλούσα και τα παστέλια του Ρουβά. Έχουμε αυτό το εύκολο, δεν το λέω για σένα προ Θεού, αυτό το εύκολο να πούμε ότι αυτό έκανε τον καφέ του Ρουβά. Εντάξει, με τιμούσε ο Ρουβάς με την εμπιστοσύνη του και του έκανα και τον καφέ. Όμως όταν ήταν να μιλήσουμε σοβαρά, εμένα ρωτούσε, είναι καλό να κάνω αυτό, πιστεύεις ότι είναι καλό να κάνω εκείνο. Ναι. Αυτό είναι, έχω τη δικαίωση σαν επαγγελματίας, οπότε δεν αναιρεί το ένα το άλλο το να είχα και πέντε παστέλια στην τσάντα. Είχα τον πατέρα μου που ήταν σε αυτή την απόσταση, η μητέρα μου που την... Υπερπροστατευτική. Ναι, αλλά πήρα εγώ τις αποφάσεις μου και την απαγγίστρωσα και έτσι αυτό με έκανε να είμαι πιο ανεξάρτητος, που είναι δύσκολο για μοναχοπέδι και μοναχογιό. Και έτσι τώρα αυτά, δηλαδή αυτά που με ρωτάνε, το αν η μητέρα σου έχει πρόβλημα με τις κοπέλες μου, η μητέρα μου δεν γνωρίζει ποτέ, έχει γνωρίσει δύο κοπέλες μου, είδα ότι έχει μια παρεμβατική τάση, το άφησα και έτσι της έχω πει, αυτή που θα παντρευτώ θα γνωρίσεις. Αλήθεια. Ναι. Και το δέχτηκε. Μου... Πόση μάχη κάνατε για να το δεχτεί. Όχι, όχι. Είναι κάποια πράγματα που είναι έτσι. Έτσι θα είναι. Δεν είναι τίθεται θέμα.